Μια δευτέρα απορία λέγει τούτο: το προαίσθημα είναι μαντία? Καταρχάς, παιδιά, το προαίσθημα το έχει κάθε άνθρωπος. Άλλος το έχει περισσότερο ή ο λιγότερο ανεπτυγμένο. Αυτό το ανεπτυγμένο συνέστημα, συγγνώμη, προαίσθημα, θα πει προαίσθημα, είναι εκείνο που γνωρίζω κάπως ασαφώς, που νιώθω κάπως ασαφώς πριν έχω μία πλήρη γνώση αυτού του πράγματος. Λέμε, έχω το προαίσθημα ότι κάτι θα μου συμβεί ή ότι κάτι θα συμβεί σε κάποιον άνθρωπο. Προαίσθημα. Δηλαδή ένα κουδουνάκι που έρχεται και μου λέει κάτι θα γίνει. Αυτό το προαίσθημα καταρχάς είναι μία φυσική, ψυχική κατάσταση, η οποία, αν το θέλετε, καλλιεργείται. Πού μπορεί αυτό το πράγμα να στηρίζεται? Επί αδήλων στοιχείων, σε αφανέρωτα στοιχεία, όπως είναι κάποιος λόγος, κάποια παρατήρηση, κάποια κίνηση του αλουνού. Προσέξτε, κάτι έπιασε το μάτι μας, κάτι έπιασε το αυτί μας σε κάποιον άνθρωπο, μία κίνηση, και λέμε, μου φαίνεται πως τα πράγματα έτσι θα γίνουν. Έχω το προαίσθημα ότι το πράγμα έτσι θα εξελιχθεί. Αυτό που στηρίζεται? Όχι σε τίποτα το υπερφυσικό, σε κάτι το φυσικό. Γιατί σας είπα, η εμπειρία της ζωής μας έμαθε να βλέπουμε, να ακούμε, να παρατηρούμε και βγάζουμε κάποια συμπεράσματα χωρίς ακόμη να έχει γίνει τίποτα. Δεν έχουμε γεγονός ακόμη. Αυτό το λέμε προαίσθημα. Δεν είναι αμαρτία προφανώς. Και σας εξηγώ ότι είναι μια φυσική ψυχική κατάσταση. Αλλά μπορεί όμως το προαίσθημα να γίνει αντικείμενο εκμεταλλεύσεως πονηρών πνευμάτων, πονηρών πνευμάτων, και έτσι το προαίσθημα να είναι πλέον μια δαιμονική ενέργεια μέσα μας που εμφανίζεται και σαν μαντία. Είναι εκείνο που λέει κάποιος κάτι θα γίνει. Ποιος σου το είπε? Δεν ξέρεις τίποτα. Κάποιος ήρθε και σου το έβαλε σαν προαίσθημα μέσα σου, ένα πονηρό πνεύμα, ο διάβολος. Και έτσι αυτό το κάτι παίρνει συνήθως και μαντικές διαστάσεις. Διότι όταν εσύ πεις κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει, αυτό το κάτι είναι πρόβλεψης για ένα κάτι, για ένα γεγονός. Άρα λοιπόν το προμαντεύεις. Σημειώσατε δε, για να δείτε ότι έχει μια δαιμονική ενέργεια το πράγμα. Κάποτε όταν υπηρετούσα στην αεροπορία στο αεροδρόμιο του Ατωίου, Σμύρνης ήμουν, είχε πέσει ένα αεροπλάνο. Έκαναν κάτι ασκήσεις, ένα αεροπλάνο έπεσε. Την ίδια μέρα, την επομένη, δεν θυμάμαι, κάπως έτσι, ένα αυτοκίνητο από αυτό που είχε μέσα ή οπλίτες ή αξιωματικούς που έπαιρναν στην πόλη, στην Αθήνα, τράκαρε και σκοτώθηκε ένας υπαξιωματικός. Και τώρα, ακούστε τώρα, περιμένουν να τριτώσει το κακό. Και τι λένε? Έγινε ένα δυστύχημα, είναι και δεύτερο. Πρέπει να γίνει και τρίτο, προαίσθημα. Πρέπει να γίνει και τρίτο, γιατί το κακό τριτώνει. Αυτό τι είναι? Είναι προαίσθημα δαιμονικό. Και δημιουργεί ο διάβολος, θα λέγαμε εδώ, μια κατάσταση μέσα μας. Γίνεται ένα κακό για να φτάσουμε, το επιτρέπει ο Θεός, τρίτο κακό, για να μας τιμωρήσει με το πνεύμα της πλάνης που κι άλλοτε σας έχω εξηγήσει. Αυτά και για το προαίσθημα.